τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι σίγουρο ότι η κρίση έχει αυξήσει τον αριθμό των απόρων και φτωχών και η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι είναι μια Ευρώπη της αλληλεγγύης. Το ταμείο, αυτό που συζητάμε εδώ πέρα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει πόρους που δεν ξεπερνούν το 1% του κόστους των προγραμμάτων διάσωσης των χωρών του Νότου. Επομένως, μιλάμε για ένα πολύ μικρό, αλλά βέβαια παραμένει σημαντικό ταμείο για την ενίσχυση των ανθρώπων που είναι στα όρια της επιβίωσης. Προφανώς πρέπει να συνεχιστεί για την περίοδο 2014-2020 και οι δράσεις αυτού του ταμείου θα πρέπει να συνδυάζονται και να συνδέονται με τις άλλες πολιτικές που έχουν σαν στόχο να εξαλείψουν τη φτώχεια. Θυμίζω ότι έχουμε αφασίσει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 στοχεύει στο να μειώσει τον αριθμό των φτωχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι η αύξηση του αριθμού των φτωχών και από την άλλη μεριά έχουμε και νέες μορφές φτώχειας που δεν είχαμε σε τόσο μεγάλη ένταση στην Ευρώπη, όπως είναι η ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σήμερα στη θέρμανση, στον κλιματισμό του σπιτιού τους. Σίγουρα θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να δώσουμε έμφαση στο αποτέλεσμα. Δηλαδή πράγματι αυτοί που θα υποφελούνται από το ταμείο να υποφελούνται πραγματικά, να καταναλώνουν προϊόντα τα οποία είναι ποιοτικά, δεν θα είναι προϊόντα τα οποία απλώς έχουν περισσέψει από μια διαδικασία. Επειδή είναι άποροι, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν και υποβαθμισμένη πρόσβαση, να έχουν πρόσβαση σε υποβαθμισμένα προϊόντα. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε και το ταμείο με την ενίσχυση μιας παραγωγής που είναι ποιοτική, οικολογική και υγιεινή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην απλώς χρησιμοποιήσουμε την ένδυα των ανθρώπων ως ευκαιρία για να ξεφορτωθούμε πράγματα τα οποία δεν είναι ποιοτικά. Και βέβαια μέσα στους όρους του Ταμείου νομίζω θα πρέπει να είναι και η συνέργεια με διαδικασίες οι οποίες προβλέπουν την κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων που σήμερα έχουν χάσει το επάγγελμά τους, δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που είναι και άνεροι και δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Πάνω από το 20-30% σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπές σύστημα υπηρεσιών υγείας. Άρα θα πρέπει να δούμε και τέτοιες διαδικασίες συμπληρωματικά μέσα από άλλες πολιτικές που θα συνδυάσουν αυτά τα δύο.